Σας καλέσαμε εδώ μαζί με την δική μας, με τις συνεδρίες της Δημοτικής Κοινότητας Μέλισσας, διότι το τεχνικό πρόγραμμα για το οποίο του 2015, για το οποίο εμείς έχουμε κληθεί τώρα να υποβάλουμε την πρότασή μας στο Δήμο για να εγκριθεί, το τεχνικό πρόγραμμα θα κληθείτε να το υλοποιήσετε εσείς σαν νέα Δημοτική Κοινότητα. Εγώ έχω κάνει ένα πλάνο. Βέβαια, εμένα μου βγαίνουν πολλά τα ποσά, μου λέγουν 176.000 ευρώ, ενώ αυτοί μας δίνουν μόνο 76.990 τόσο, 77.000 ευρώ, βάσει του πληθυσμού. Και λέει, κινηθείτε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Εάν κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή, θα δούμε το εξής. Το 2011 κάναμε ένα τεχνικό πρόγραμμα με 400.000 ευρώ τις ανάγκες της Γουμένησας, όπως τις ιεραρχήσαμε και τις αξιολογήσαμε. Από τα 400.000 μας ενέκριναν 226.000, τα μισά. Τι υλοποιήθηκε το 2011 όμως? 2 δωδεκάρες, 24.000 ευρώ. Η μία είχε να κάνει με τις λακκούδες και τις σχάρες. Η άλλη με τις σχάρες. 12.000 για λακκούδες, 12 για σχάρες. Λοιπόν, δεν φτάσαν τα 12.000 ούτε για τις λακκούδες, ούτε για τις σχάρες. Ελάτε να δείτε την δυσκολία που αντιμετώπισε η Δημοτική Κοινότητα και το πρόβλημα που αντιμετώπισε η τοπική κοινωνία, μη φτιάχνοντας αυτή την παρέμβαση, έτσι, που εμείς ζητήσαμε 400.000, μας ενέκριναν 226, μας δώσαν 24 και δεν φτάσανε να καλύψουμε ούτε τα 2. Ένα. Το 2012 κάναμε μια πρόταση 301.000, περιοριστήκαμε 100.000. Μας ενέκριναν 126. 200.000 κάπου. Και έγινε ανάθεση για αποχετεύσεις και σχάρες πάλι 12.000, όλο. Με 12.000 πάλι η δημοτική κοινότητα της Γουμένησας. Γιάννη, συγγνώμη, να καταλαβαίνόμαστε, ζήτησες 300. Ενέκριναν 126 και σου δώσανε μόνο 12. Μόνο 12. Ναι, παιδιά, αυτά είναι επίσημα, δεν θα πούμε. Γιατί υπήρχαν έκτακτες μειώσεις στη ΣΑΤΑ. Λοιπόν, το 2013 μας υπέδειξαν 74.698, τόσο να κάνετε. Εμείς προτείναμε 96, 22.000 παραπάνω. Εγκρίθηκαν 84. Τι έγινε? Τίποτα, μην πούμε τι έγινε, κοροϊδευόμαστε. Το 13. Το 14. Το 14. Και προτείναμε 60.000. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, επισκευές κτηρίων. 60.000. Στου 13 είχαμε βάλει και 100 καινούργιους τάφους. Αξίας 12.000 ευρώ. Πήγα εκεί με τον Τερζή να μου κάνει ένα κοστολόγιο τι περίπου χρειάζεται για να κάνουμε 100 καινούργιους τάφους στα καινούργια κινητήρια. Τι έγινε? Βάζουνε πριν από μας, παρακάμπτοντας την Δημοτική Ενότητα Γουμένησας που εκπροσωπεί το από τον Αντιδήμαρχο, από τη Μαρία του Παλάνη, από τον Θόδωρο Παλιά κτλ. Βάζουνε προτεραιότητα στη Γερακώνα και κάνουν ένα για τα κινητήριά τους, ένα έργο στη Γερακώνα, και όταν ήρθε η ώρα να πάει το δικό μας έργο στην Επίτροπο, το θεώρησε κατάτμιση του έργου και δεν το ενέκρινε. Κάναν αναμόρφωση προϋπολογισμού, αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος, και το ξαναβάζουν μέσα και πασχίζουν να δεχθεί η Επίτροπος την καινούργια αναμόρφωση. Λόγω δηλαδή, δημοτικής ερώτησης. Ναι, λόγω του ότι όλο στο Δήμο έπρεπε να συμπεριληφθούν όλα τα κινητήρια ότι έχεις και να πάνε μία και έξω με μία μελέτη και να πεις έχω να κάνω αυτά. Αυτή τι κάνανε? Δώσαν προτεραιότητα στην Γερακώνα μόνο, περάσαν τη Γερακώνα, όταν πήγαν τα υπόλοιπα που σφίγγει το δικό μας, θεωρήθηκε κατάκτηση. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά. Πριν πάμε στο κυρίως θέμα στα τεχνικά, επειδή ακούστηκε κατά κόρο και μου το μετέφεραν εμένα, αυτοί που οι μάρτυρες,
ότι στη Γουμένισσα δεν έγιναν έργα, παιδιά, διότι δεν είχαμε καμία πρόταση. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Παιωνίας, πενταετές οικονομικό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σας διαβάζω σας διαβάζω όλα ό,τι έχουμε γράψει. Πρώτον, ιεραρχημένα, κτηματογράφηση, πολεοδομική μελέτη, πράξη εφαρμογής επέκτασης Γουμένισσας. Και έβαζα και παρατηρήσεις. Πρόκειται για τις καινούργιες επεκτάσεις. Προϋπολογισμός περίπου 200.000 ευρώ. Δηλαδή όπου έχει γίνει επέκταση, να κάνεις την πολεοδομική μελέτη, να κάνεις την πράξη εφαρμογής, για να μπορεί κάποιος να κτίσει αφού έχει κάνει την επέκταση κτλ. Κατασκευή περιφερειακού δρόμου Γουμένισσας. Το κομμάτι από το δρόμο του Δημαρχείου ευθεία επάνω στο κτήμα Παπαναγιώτου μέχρι το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Το είχαμε ζητήσει και αυτό. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Είναι έργο Θησέα, ήταν ένα πρόγραμμα Θησέας που είχαμε βαφτίσει. Έχει δημοπρατηθεί η μελέτη, ακούστε να δείτε, έχει δημοπρατηθεί η μελέτη αντικατάστασης ποσού 152.626,41 ευρώ η μελέτη. Κατετέθησαν προσφορές περίπου από 15 μελετητικά γραφεία. Δεν αξιολογήθηκαν τότε διότι πάγωσε το πρόγραμμα Θησέας, το πάγωσε η πολιτεία. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Έργο αξίας 1.106.000 ευρώ. Κατασκευή οδού Γουμένισσας Ευρωπού. Την απόσταση Γουμένισσας Ευρωπού τη συντομεύει κατά πολύ, είναι παρατηρήση που βάλαμε εμείς, έτσι. Τη συντομεύει κατά πολύ με προοπτική της γέφυρας αξιού στον άσπρο, κάνει εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση παθέ και διευκολύνει τη μεταφορά αγροτοκτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη με χαμηλό μεταφορικό κόστος. Μελέτη του 2004 στην περιφέρεια, κόστος 4.199.000 ευρώ. Ο κόστος της μελέτης. 4.199.000. 7 χιλιόμενα, έτσι. Ναι. Ανάπλαση διαμόρφωση εξόδου προς νέα κινητήρια. Πεζοδρόμιο και φωτισμός. Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών δρόμου προς Πέλα. Συντομεύει την απόσταση προς μεγάλα αστικά κέντρα, διευκολύνει τη μεταφορά αγροτοκτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων και ενθαρρύνει την επισκεπτιμότητα στα μοναστήρια, στη Γουμένισσα και στο Πάικο, ανθρώπων που επιλέγουν την περιοχή για μονοήμερες προς το παρόν εξορμήσεις. Επίσης, διευκολύνει τη μετακίνηση προς στο αρχαιολογικό μουσείο Πέλας και την έξοδο προς Εγνατία Οδό. Είναι οι παρατηρήσεις για τον δρόμο. Αντικατάσταση, ανακατασκευή παλαιού διδακτηρίου. Ιστορικό κτίριο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, εντός του άγριου χώρου με το Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, δωρεά Θάνου Ζελέγκου, χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο και ως δημαρχείο. Μελέτη του 2007, ποσού 1.490.000 ευρώ. Υπήρχε μελέτη και τώρα εγκρίνανε άλλα ποσά για να κάνουν τι? Να δούνε την προοπτική, να διαμορφώσουν το πώς μπορεί να γίνει, να διαμορφώσουν μια άποψη το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το κτίριο κτλ. Ενώ υπήρχε μελέτη, την οποία αγνοήσαμε. Αξιοποίηση δημοτικού δάσους. Υπάρχει διαχειριστική μελέτη από τον πρώην Δήμο Γουμένισσας. Έχουμε δημοτικό δάσος. Όσα στρέμματα είναι το δημόσιο δάσος, άλλα τόσα στρέμματα είναι το δημοτικό δάσος. Ανακαίνιση πολιτιστικού κέντρου είχαμε βάλει τότε. Ανακεράνωση, ανακαίνιση κέντρου νεότητος. Μελέτη του 2007 υπάρχει, ποσό 197.000 ευρώ. Ανάπλαση περιοχής δύο ποταμιών. Έξοδος προς Κάνη. Συμβολή δύο ποταμών. Μια περιοχή απείλου κάλους που ενδείκνεται για ουσιαστική παρέμβαση και τουριστική αξιοποίηση. Σχολικά κτίρια. Συντήρηση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Διαμόρφωση ανάπλαση δρόμου προς νοσοκομείο. Από πλατεία 23 Οκτωβρίου έως την είσοδο του νοσοκομείου. Δρόμος που χρησιμοποιείται από ασθενοφόρα και πολίτες για τη μετάβασή τους στο νοσηλευτικό ίδιο. Επέκταση προς το πεζοδρομίο προς την έξοδο της Κουκυριάς. Από κλειστό γυμναστήριο έως κόμβος τροφής περιφερειακού χρησιμοποιείται από πεζούς και ποδηλάτες και λόγω ασφαλείας επιβάλλουν την επέκταση. Ανάπλαση κρασπέδωση δρόμου Ανατολικής Ρωμιλίας προς δεύτερο δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο Λύκειο. Ο δρόμος χρησιμοποιείται από μαθητάς δημοτικού γυμνασίου και λυκείου. Λόγω ασφαλείας επιβάλλουν να έχει πεζοδρόμιο, να έχει τέτοιο.
και πρόσβαση προς ξενοδοχείο παρυφές. Δρόμος 500 μέτρων περίπου, λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν να γίνει. Είναι, υπάρχει και η παράκληση. Αυτό το έργο, το τελευταίο μόνο, το έχει εντάξει ο τέτοιος, ο Περιφερειάρχης, με τον Κουντενούδη, και ήδη αυτό βρίσκεται στη φάση περίπου του διαγωνισμού. Ποιο έργο, Παρυφές. Από παλιό το ζώο Μαγίας Παρασκευής. Αυτά εδώ έχουν κατατεθεί στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, τον Βουλίνα, και στον, στην Τεχνική Υπηρεσία. Αυτό γίνεται με το που αναλάβατε το 11, ας πούμε, ή... Ε, αυτό με το που αναλάβαμε. Το 11. Το 11. Από αυτό πήρα τρία θέματα που είχαν να κάνουν με την περιφέρεια, που μπορούσε να τα κάνει και η περιφέρεια, και όταν ήρθε εδώ, όταν είχε έρθει ο Τζιτζικώστας, του έδωσα και του λέω, δρόμος προς Εύρωπο, σε παρακαλώ, τρία θέματα τα χώρισα και λέω, αυτά πρέπει να γίνουν από την περιφέρεια. Και μου λέει, πρόεδρε, να έχετε, εύχομαι να εκλεγείτε, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές, να έχετε επαφή και με τον Κολιότσο, που είναι και αντιπεριφερειάρχης, να τα δούμε, να τα δούμε, λέει, Κολιότσο. Ολότσιος. Να τα δούμε, λέει, από την αρχή. Να καθίσουμε, να συνεργαστούμε, να τα δούμε. Διότι έτσι όπως μου το λες, το εξήγησα εδώ για τον δρόμο, είναι, λέει, έργο που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ο Δήμαρχος αντί να απαντήσει πολιτικά στις δικές μου αιτιάσεις, ότι τα νερά είναι λάθος κοστολογημένα, είναι το ένα ή το άλλο, πήρε και έπιασε το εξής. Μια απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας που ζητούσαμε αρμοδιότητες περισσότερες. Ο Καλλικράτης, να το ξέρετε και για εσάς, προβλέπει, εάν θέλει η πλειοψηφία, αν θέλει ο Δήμος, να σου δώσει αρμοδιότητες. Εάν θέλει όμως, έτσι στο δικό του χέρι είναι. Τι? Να έχεις δικό σου προϋπολογισμό. Να το διαχειριστείς εσύ, δηλαδή μου, πόσα λεφτά μου δίνετε, 70.000, να τα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Και εγώ ό,τι θέλω τα λέω, όχι ο πρόεδρος. Συνεδριάζει τη Δημοτική Κοινότητα, παίρνει την απόφασή της, τα δίνει κάτω πάλι για έγκριση, αλλά δική της η ευθύνη. Έχεις δικαίωμα να δώσεις αναθέσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή να πεις στον Τερζή, τον ξέρω εγώ, τον Χ, τον Ψ, τον Τύπο, τον ένα, τον άλλο, και να του πεις, σε παρακαλώ πολύ, εγώ θέλω να κάνουμε αυτό εδώ να ανάθεση. Έχεις δικαίωμα να κάνεις ακόμη και δημοψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, πάρα πολλά από αυτά που είχε, επιλέξαμε αυτά που ταιριάζουν στη δική μας ιδιοσυγκρασία, σε αυτά που μπορούμε να παλέψουμε εμείς. Και ζητήσαμε επίσημα να μας δοθούν κάποιες αρμοδιότητες. Αυτό που έπρεπε να είναι επενετή πράξη από τον Δήμαρχο, και ας μην μας τις έδωσε. Τουλάχιστον μέσα του να πει, ρε παιδιά, αυτοί θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να δουλέψουν εδώ τη δημοτική κοινότητα. Τι έγινε, όταν έγινε η συνεδρίαση, οι άλλοι, επειδή ζορίστηκαν από τα θέματα που είχαν μπει με το νερό, παίρνει και αντί να δώσει άλλη απάντηση, λέει, να σας πω ποιος είναι ο κύριος Αλήρης. Και κάποιοι ήταν μέσα και το ακούσαν. Νομίζω είναι σήμερα, Λέει, να σας πω ποιος είναι ο κύριος Αλήρης. Ζήτησε να είναι δήμαρχος αντί του δημάρχου. Εγώ τον ήξερα από το σχολείο, λέει, και τι έκανε, να σας διαβάσω τι μου ζήτησε, λέει. Μου ζήτησε να κάνει αναθέσεις, μου ζήτησε να κάνει δημοψηφίσματα, μου ζήτησε να έχει δικό του προϋπολογισμό. Επειδή όμως, κατά κανόνα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, εκεί αδιάβαστη πάνε, κανένας δεν διαβάζει τον Καλλικράτη. Να δει ότι αυτά, μια δημοτική κοινότητα όταν τα ζητάει, είναι επενετή πράξη. Είναι κατακριτέα το να θέλει να κάνει κάτι περισσότερο από το υπόλοιπο. Τι κάνανε αυτοί? Το απομόνωσε από την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας που ο Καλλικράτης προέβλεπε κτλ. Και λέει αυτά. Και με κοιτάνε όλοι περίεργα, σου λέει, τι ήταν αυτό, δε, τι προσπαθούσε να κάνει ο Αλήρης στην Μένισσα? Είναι η απαξίωση του Προέδρου και της Δημοτικής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Διότι αλλοιώνεται όλο το πνεύμα του τι ζήτησες και πώς το ζήτησες. Και όταν θα πιάσετε εδώ δουλειά, θα σας το δείξω μέσα από το Καλλικράτη να δείτε ότι αυτά πράγματι προβλέπονται και τα πήραμε επίσημα σε συνεδρίαση. Με κοινή απόφαση. Άρα, τι είχε γίνει? Ή ο Δήμαρχος απαξίωνε την Μένισσα από μόνος του, δεν μας ήθελε, ή ήθελε να τιμωρήσει τον Αλήρη και τιμωρούσε όλη την Μένισσα, ή εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα σύστημα εκεί, που εγώ τον είπα, είσαι μέσα σε μια γυάλα. Που του λέγε, τι, αυτό όχι να μην γίνει, εκείνο να μην γίνει. Ζητούσαμε να γίνει μια πολεοδομική μελέτη για το στρατόπεδο που είναι μια προϋπόθεση για να πάρει την κυριότητα,
η οποία θα πάει 5, 6, 7 χρόνια. Αλλά είναι προϋπόθεση. Πρέπει να κάνεις πολεοδομική μελέτη. Δεν μας την κάνανε. Δεν την κάνανε το 12, δεν την κάνανε το 13. Δεν βάλανε στον προϋπολογισμό του 14 ένα κονδύλι για να κάνουν πολεοδομική μελέτη. Δεν είναι εις βάρος του συμφερόντου της γουμένης σας αυτή η συμπεριφορά. Αυτά και αυτά μας κάνανε να διαφοροποιήσουν την θέση μας και τη στάση μας. Να πούμε τώρα στο κυρίως θέμα που είναι το μάλλον όχι. Πριν από αυτό να πούμε το εξής. Παιδιά, έχουμε κάνει εδώ αγώνα για το νοσοκομείο. Είναι γνωστό, η Μαρία είναι και στο νοσοκομείο. Κάθε φορά που είχε πρόβλημα το νοσοκομείο και μας το μετέφεραν η Μαρία σαν συνδικαλιστής. Δεν ξέχασαμε στο συμβούλιο, η Μαρία σαν συνδικαλίστρια. Γιατροί με την αγωνία τους κτλ. Το συζητούσαμε εδώ και λέμε ναι. Και μπαίναμε μπροστά. Και μάλιστα πηγαίνοντας στην Αθήνα εγώ με δικές μου δαπάνες, γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά να καλυφθούν αυτά, συνήθισα και τον Υπουργό Κατηδίαν, που έχω δώσει στη δημοσιότητα, είναι γεγονός αυτό, πήραμε δεσμεύσεις, πήραμε τέτοιο αγώνας για το νοσοκομείο. Και κάθε φορά που έχει πρόβλημα θα καλείται η δημοτική κοινότητα να βάζει πλάτη. Εκεί θα έχετε και εμάς αρρωγούς και θα προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και τον κόσμο. Γιατί φωνή λαού οργή Θεού. Και τους φορείς αυτούς. Έτσι, ναι, τους φορείς. Παραχώρηση στρατοπέδου, χρειάζονται να γίνουν κάποιες δουλειές και αυτό θα πέσει στις δικές σας πλάτες και στις δικές μας πάλι, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό. Εγώ έχω κάνει έναν αγώνα εδώ με μια πενταμελή επιτροπή διεκδίκησης Τρίτου Δήμου Μέδρα την Μένισσα. Αυτό δεν το απεμπολούμε. Ανεξάρτητα αν μπήκαμε σύμβουλοι σε νέο δημοτικό συμβούλιο, η Γουμένισσα πρέπει να γίνει τρίτος δήμος, δεν συζητιέται. Όταν δεν και επειδή ο Καλλικράτης έχει ανοίξει ξανά, απλά έχει παγώσει τώρα, διότι είχε αντιδράσει το επίσημο ΠΑΣΟΚ και λέει όχι πριν τις εκλογές μην κάνετε τίποτε, μια επιτροπή που έχει συστήσει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Προεδρείο της Βουλής από όλα τα κόμματα συνεχίζει να υφίσταται, απλά για λόγους τώρα δυσκολιών άλλων κτλ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε κάποια στιγμή θα ανοίξει ο Καλλικράτης πάλι πιο επίσημα, πιο έντονα. Αυτό το ότι αναβλήθηκε λίγο πιθανόν να μας ευνοεί, γιατί τώρα θα εμφανιστούν κι άλλοι να διεκδικούν, οπότε θα ανοίξει λίγο ο κύκλος. Ενώ θέλανε αυτοί παλιά να κάνουν 5 νησάκια μόνο και τον Ίασμο επάνω. Στην Ξάντη που είναι. Δεν πήρανε, δεν έχει ανοίξει τίποτα ακόμα. Ναι, εγώ είναι και στη Μυτιλίνη. Και στη Μυτιλίνη. Δεν κάνουμε παιδιά, αυτά ζητήσαμε επίσημα. Και θέλουμε να δούμε και εμείς εμβόλυμα. Εκεί θέλει αγώνα, θα σας δείξουμε τους πακέτους τι έχουμε κάνει. Πήγα στην Αθήνα και για αυτό το πράγμα, συνήντησα τον Στυλιανίδη, συνήντησα για αυτό το θέμα τον καινούργιο υπουργό που ήταν ο Μιχελάκης. Και συναντήθηκα και με τον Σκανδαλίδη του ΠΑΣΟΚ που αν φτάσει στη Βουλή να το υποστηρίξει. Και είχαμε και επαφή με τους τρεις βουλευτές του νομού οι οποίοι είπαν ότι θα το υποστηρίξουν από κοινού, οπότε θα δούμε εκεί πώς θα εξελιχθεί. Έναν αγώνα για τα μεταλλεία ήμασταν μπροστά. Με κοινή απόφαση εδώ ήμασταν μπροστά. Και επειδή οι δουλειές δεν τέριαζαν, εγώ η Άννα πηγαίναμε στις κινητοποιήσεις, στις συσκέψεις κτλ. Για τα μεταλλεία, ενάντια στα μεταλλεία, γιατί δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάναμε έναν αγώνα για το νερό της Κάρπης, το φέραμε και στη Γουμένισσα σε συγκέντρωση, γιατί τον συνδέσαμε με τα συμφέροντα της Γουμένισσας. Δεν τον συνδέσαμε με πολιτική αντίληψη και νοοτροπία να εκμεταλλευτούμε κάτι. Η πρόταση δική μας που είναι να γίνουν φράγματα από τα δύο ποτάμια προς τη Γρίβα σε ένα υψόμετρο και προς την Κάρπη, αυτόματα ενισχύει το αρδευτικό της Γουμένισσας και την ανάγκη ίδρυυσης της Γουμένισσας στο μέλλον από ένα μέρος το οποίο θα έχει βαρύτητα, θα έρχεται με φυσική ροή το νερό κτλ. Και θα εξυπηρετεί με φυσική ροή και προς τα κάτω. Γιατί το νερό της Κάρπης δεν επαρκεί, είναι γεγονός. Κάναμε αγώνα για αυτές τις ανόητες χρεώσεις που ήρθανε για τα τρίμηνα για την ίδρυυση στη Γουμένισσα, ένα αγώνα στον οποίο σας ακούσουν και εσύ εκεί όταν τοποθετηθήκαμε, και ένα 80% ήρθαν βελτιωμένοι οι λογαριασμοί. Ξαναμετρήσαμε ρολόγια, κάναμε ενστάσεις, κάναμε αιτήσεις, μαλώσαμε, φτιάξαμε κτλ. Ήρθαν βελτιωμένοι. Βέβαια έρχονται πάρα πολλοί και λένε εμένα όχι, εμένα όχι.
έχουν πρόβλημα. Και αυτό εξακολουθούμε και το παλεύουμε. Έτσι, να ξέρετε. Τον ΟΑΕΔ, επειδή υπάρχει κίνδυνος να κλείσει, είχαμε μία σύσκεψη στην Αθήνα με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ, όταν είχα πάει στην Αθήνα. Αρνήθηκαν να μου δώσουν όλα τα στοιχεία, αλλά αντιλήφθηκα ότι υπάρχει σκέψη να τον κλείσει. Θα τον κλείσουν. Και είπα ότι στις εργατικές κατοικίες εκείνα τα κτίρια κάτω, που δίνονταν στις τοπικές κοινωνίες, να μας τα δώσουν. Δυστυχώς έχει αλλάξει η φιλοσοφία και λέει ότι όχι, εκείνο είναι η περιουσία των εργατικών κατοικιών του ΟΑΕΔ πλέον. Ο ΟΕΚ πήγε στον ΟΑΕΔ, συγχωνεύτηκε. Εκείνο με την παραχώρηση του οικοπαίδου δίδεται προς δωρεάν στο Δήμο. Όχι, έχει αλλάξει η φιλοσοφία. Άκουσε, πήγα εγώ, έκανα σύσκεψη. Αλλάξανε την απόφαση του. Ναι, παιδί μου, έχει τέτοιο. Άλλαξε ο νόμος. Τι πήγε στο ΟΑΕΔ. Άλλαξε ο νόμος, τελείωσε. Λέει, τι μου λέει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Τι λέει, πρόεδρε, λέει, θα σας δώσουμε εμείς δωρεάν το δικό μας κτίριο. Και ήθελα να πάω εκεί στο δασαρχείο. Ας πάει το ΟΑΕΔ τώρα. Και τώρα λέω, πάτε τον ΟΑΕΔ σε δικό σας κτίριο, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας αγώνας τον οποίο θα τον παρακολουθήσουμε και θα συνεχίσουμε να τον παλεύουμε. Είχε γίνει, παιδιά, ένας αγώνας για το Ειρηνοδικείο. Δεν έγινε στο βαθμό που θέλαμε. Λίγο αδρανήσαμε εμείς. Λίγο μας πολέμησαν κάποιοι άλλοι. Το Ειρηνοδικείο μπορούσε να μην χαθεί. Πήγαμε με ένα φάκελο και συνήθισα τον αναπληρωτή υπουργό, τον υφυπουργό, τον κύριο Καραμπούνη, υφυπουργό δικαιοσύνης. Συνήθισα τον τωρινό υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργών εσωτερικών, τον Χαράλαμπο Αθανασίου, και μου ζήτησε τον φάκελο και τον πήρε και μου λέει, πρόεδρε, έχετε δίκιο, λέει, αλλά τι θα πούνε οι θεσμικοί. Θεσμικοί είναι ο δήμαρχος και ο βουλευτής. Δυστυχώς ο δήμαρχος και ο βουλευτής δεν μας βοήθησαν. Ο φάκελος τι περιείχε, δεν τους κουράσαμε. Είχε την φωτογραφία και πήραμε τις φωτογραφίες όταν ήμουν στην Αθήνα και πάω με τις φωτογραφίες για το Ειρηνοδικείο ένα. Με ένα μικρό ιστορικό, μια σελίδα, ότι εμείς είχαμε Ειρηνοδικείο το 1912, όταν δεν είχαν ούτε τα Γιάννητσά και το Κλικής δεν είχε, και το Πολύκαστρο έγινε το 1900, έκανε το 1980. Και λέμε εμείς, δωρεάν κτίριο σας παραχωρούμε, κοιτάξτε το εδώ με χώρο, πάρκινγκ κτλ. Έχει τραβήξει πολλές φωτογραφίες τις οποίες πήρα. Και επειδή βάλανε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σαν απόφαση ότι κλείνουν οι ειρηνοδικεία πια τα υπολειτουργούντα, τα ανενεργά και αυτά που έχουν μικρό αριθμό έκπτωσης αποφάσεων. Πήραμε μία σελίδα η οποία έγραφε την πενταετία, τι υποθέσεις είχαμε εμείς και τι το Πολύκαστρο. Σε όλες υπερτερούσαμε ελαφρώς, αλλά υπερτερούσαμε. Μόλις τα είδε, λέει, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να βάλουμε πλάτη και οι θεσμικοί παράγοντες. Χάθηκε του Ειρηνοδικείου, γιατί οι θεσμικοί παράγοντες δεν βάλανε πλάτη. Δεν μπορεί, ναι, αλλά... Δηλαδή δεν μπορεί να επανέλθει. Θα σου πω την άποψη. Συνεργά, για... Αν γίνει ξέχωρος Δήμος, μπορούν να επανέλθουν πολλά και να μην χάσουμε και καινούργια. Εάν δεν γίνουμε ξέχωρος Δήμος, πιάσ' το αργό και κούρευτο. Για το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα κάποια στιγμή είχαμε διαβεβαίωση ότι δεν θα το πειράξουμε. Τώρα ανακαινίστηκε το θέμα. Εγώ προσπαθώ να βρω μια επαφή, αν μπορούμε να βρούμε τον Κικίλια, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και ιδίως πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας να ζητάει επαφή με υπουργό, αυτούς τους υπουργούς που είδα ήταν άτομος, όχι δικός του. Μας βοήθησαν κάποιοι. Βοήθησε ο Τσιπουρίδης, βοήθησε ο Γιοργαντάς τη δεύτερη φορά μέχρι ένα βαθμό. Ασκήθηκαν πιέσεις από γνωστούς και φίλους και είδαμε αυτούς. Δύσκολα να τους δεις. Πολύ δύσκολα. Θέλει επομένως τώρα μια επαφή με τον Κικίλια και να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να πάμε με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις ότι πρέπει εμένα θα έχετε δίκο σας. Και να ξέρετε ότι όπου πάω βάζω όλες αυτές τις παραμέτρους. Ότι εμείς εδώ είμαστε ένα πλήρες διοικητικό κέντρο. Και σιγά σιγά αποδομείται. Μας πήραν το ένα, μας πήραν το άλλο, μας πήραν το άλλο, δεν μας κάνουν ομαλό. Το γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι, όχι μόνο δεν μπορούμε έτσι, να διεκδικήσουμε. Ο αγώνας όμως, γι' αυτό σας είπα, έχουμε μεγάλα ανοιχτά θέματα και θα καταλάβετε τώρα ότι η δική μας παρουσία εδώ δεν είναι προσωπικός αγώνας. Μην μπερδευτούμε. Απλά εγώ ήμουν το εκτελεστικό όργανο.
Αν δεν είχα την πλάτη της Μαρίας, της Τάνας, της Άντας και του Γιάννη, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Τι προσωπής. Τίποτε. Λοιπόν, ο αγώνας ο δικός μας ήταν μεγάλος για αυτά τα θέματα. Τρεις φορές πήγα Αθήνα. Είδα υπουργούς, είδα υφυπουργούς, είδα... έφτασα μέχρι το Μαξίμου επάνω. Δύσκολα. Κάποιοι δεν ξέρουν τίποτε για μας. Εκεί το παλεύουμε εμείς. Επιχειρηματολογώντας, με φακέλους, με κάτι, με χίλια δυο. Εκεί θα ζητήσουμε και από εσάς, θα σας κάνω εγώ πλήρη ενημέρωση με τους φακέλους, θα καθίσουμε εδώ όποτε θα έρθει η ώρα να κάνετε. Θα δει ο καθένας τι μπορεί να προσφέρει από πλευράς του. Συνολικά μπορούμε να το παλέψουμε, θα τα δούμε στην πορεία. Ο Δύο Φιλαρμονική ήταν με ένα πεντάμινο πρόγραμμα, από το Σεπτέμβριο ξανααρχίζει. Αυτό το πρόγραμμα για το οποίο έγινε και πολύς ντόρος και μάλιστα και μέσα στο διαδίκτυο αναγκάστηκα να πω κάποια πράγματα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το παρουσιάσαμε σαν έργο της Δημοτικής Αρχής με την αντιδήματο την Παλάνη, ενώ η αλήθεια είναι ότι με δική μας απόφαση ορίσαμε και την Άννα να το παλέψει. Μάζεψε κόσμο, μάζεψε ανθρώπους που χρειαζόταν, φέραμε εδώ τον Δήμαρχο, τον πιέσαμε, τον ξαναπιέσαμε και γίναν αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν άλλο νου έργο κτλ. Τώρα η νέα Δημοτική Αρχή θα το κάνει αυτό σε μια μόνιμη βάση. Θα συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο να γίνει, να υπάρχει φιλαρμονική εδώ, να τελειώνει η ιστορία. Κάναμε μια έκθεση προπέρυσι φωτογραφιών της μουσικής διαδρομής των λαϊκών οργανωτεχτών, η οποία θα γίνει και ένα φωτογραφικό λεύκομα. Έχουμε εξασφαλίσει 6.000 ευρώ από την περιφέρεια, είναι εξασφαλισμένες αυτές και μέρα με την ημέρα προχωράμε στην υλοποίησή του. Όταν θα γίνει το άλμπουμ, αυτό το φωτογραφικό, θα το κάνουμε με μια μεγαλόπρεπη παρουσίαση. Έχω εξασφαλίσει από τον Γιώργο τον Μελίκη, αυτόν τον λαογράφο και τον, την καταγραφή που κάνει των μουσικών και τα λοιπά, των παραδόσεων, μουσικών παραδόσεων και τέτοια, και λαϊκών οργανωτεχτών. Έχω εξασφαλίσει την προλόγηση και εδώ έχω έρθει σε επαφή με κάποιους παράγοντες που είναι κοντά στον Σαββόπουλο και με την Κετιμέ, επειδή είναι καθαρά έτσι, λαϊκοί οργανωτέχνες και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον ελλαδικό χώρο. Αν είναι δυνατόν την ημέρα εκείνη να φέρουμε και τέτοια ονόματα για να κάνουμε μια μεγαλόπρεπη παρουσία. Αυτό είναι και ένας σχεδιασμός. Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Προτάσεις τεχνικού προγράμματος Δημοτικής Κοινότητας Γουμένισσας. Η πρόταση του, η παρέτρινση του, η παρότρινση του Δήμου είναι να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα στις 76.939 ευρώ. Για να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Η κάθε παρότρινση πρέπει να ισχύει, γιατί να μην κάνουμε 400.000 και να πάμε 200.000. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι κάναμε το 11 κάναμε 400, μας ενέκριναν 226 και μας δώσαν 24. Αυτοί δεν λένε 276. Θα σου απαντήσω τώρα. Το 12 κάναμε 301 χιλιάρικα, μας ενεκρίθηκαν 126 και μας δώσανε 12. Το 13 κάναμε 74, μας υπέδειξαν, προτείναμε 96, μας εγκρίθηκαν 84 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κάτι έγινε το 13. Για φέτος, το οποίο θα σας πω να το ακούσετε, εσείς άποψη μπορεί να έχετε, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη. Η κυρίαρχη είναι της Δημοτικής Κοινότητας για να κάνει το πρόγραμμα εκεί. Έτσι, μπορούμε να το συζητήσουμε όμως και θα δείτε ότι, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αν δεν είναι η κυρίαρχη, αν κάτι έχετε κατά νου και τώρα ακόμη, μπορούμε να το προσθέσουμε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι απομονώνεστε μόνο ακούτε, κάτι σκέφτεται ο Θάνος, θα μας το πει. Ή κάτι σκέφτεται ο Βασιλάκης, θα μας το πει ή εσείς. Αυτό λοιπόν, μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί και να αλλάξει, θα το αναλάβω, αυτό να το αλλάξω. Βέβαια. Θα είναι κυρίαρχο σώμα αυτή, θα ζητήσουν αλλαγές σε τροποποιήσεις, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κάθε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος σημαίνει 4 με 6 μήνες πίσω. Μένεις πίσω μετά, γιατί είναι πολύ καλά να σκεφτείς τι θα γράψεις για να μην γίνει. Λοιπόν, έχω βάλει. Πρώτον, μικρά τεχνικά έργα, 12.000 ευρώ. Το μικρά τεχνικά, όταν δεν το εντοπίζουμε, θέλουμε εδώ, θέλουμε εκεί, είναι μια γενική περιγραφή, μικρά τεχνικά, σου δίνει τη δυνατότητα όμως να κάνεις παρέμβαση και σε οτιδήποτε νέο προκύψει.
Γιατί αν πει θέλω αυτό, θέλω εκείνο και σου προκύψει κάτι έκτακτο και μεγάλο, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεύτερο, 12.000 ευρώ. Τομές και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων έχω βάλει 15.000 ευρώ. Χαλάει ο οδόστρωμα, έτσι, λακκούβες. Τρίτον, έργα υποδομών στην επέκταση. 45.000 ευρώ. Κάποια στιγμή πρέπει αυτοί που έχουν γίνει, είναι στην επέκταση μέσα, να τους πάμε νερό, να τους κάνουμε δρόμο, να κάνουμε εγκατάσταση για φωτισμούς και τέτοια τα πάντα. Αυτά να γίνουν. Έπρεπε, ακούστε να δείτε, γι' αυτό βάζουμε 20.000 ευρώ. Να γίνει μια παιδική χαρά. Για να ξέρουμε. Δεν θα σας δώσουν αδειοδότηση σε αυτή την παιδική χαρά που έγινε εκεί. Η αδειοδότηση γίνεται πλέον με κάποια στάνταρ. Πρέπει να έχεις πλαστικά, πρέπει να έχεις το ένα. Οι δύο παιδικές χαρές που καταστραφούν, τις ξυλώσανε. Μαζευτήκαν και έγινε μία και έγινε πάνω στις εργατικές κατοικίες. Ήταν ένα... Η μία που ήταν εκεί στη Τσούκα και η άλλη που ήταν... Ήταν ένα προεκλογικό τεχνίδι. Όποια ήταν καλά, τα βάψανε και τα φυτέψανε εκεί πέρα. Ήταν ένα προεκλογικό τεχνίδι, ενώ ξέρουν... Το γνωρίζουν. Εγώ άλλο πέραν το βαθμό επικινδυνότητα. Αυτό σου λέω, ναι. Ενώ ξέρουν... Το παιδάκι που το Λούνα πάνε σχόλου. Ενώ ξέρουν το πρόβλημα που υπάρχει και ενώ ξέρουν ότι πρέπει να αδειοδοτηθούν αυτά, προκειμένου να αποφύγουν την δαπάνη, δεν το κάναν βάσει των προδιαγραφών. Προχωρεύουν τη λειτουργία της παιδικής. Λοιπόν, έχω βάλει βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδών 20.000 ευρώ. Παιδιά, μόνιμη επιθυμία είναι αυτό η είσοδο στην κοινωνία σας. Μας έχει φάει η Τάνα, η Μαρία και την Τίκο η Άννα. Και ο εμπορικός σύλλογος. Έτσι, και ο εμπορικός σύλλογος. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά το βάζουμε. Δυστυχώς, μια πολιτική συμπεριφορά. Δεν ήταν αναγκαίες οι άνθρωποι. Λοιπόν. Μία, δεν θυμάμαι το προς τα κάτω. Εντάξει, καλά είναι να το δοκιμάσουμε όλες τις περιοχές. Αλλά προηγούνται οι σχόλες. Έτσι. Λοιπόν, δεν μας το βάλαμε. Εμείς το ξαναβάλαμε, έτσι. Αγροτική οδοποιία 12.000 ευρώ. Ξέρετε τι έγινε πέρσι. Δεν κάνανε καθόλου, μα καθόλου αγροτική οδοποιία. Δεν ήρθε μηχάνημα για αγροτική οδοποιία. Ξέρετε τι έγινε φέτος. Τι έγινε προεκλογικά και... Φέτος τι έγινε. Κάνανε έναν κεντρικό, τους κεντρικούς δρόμους, όλους τους άλλους παράπλευρους τους αφήσανε και έρχονται καταγγελίες συνέχεια ότι η Γερακόλα παράδειγμα πήγαινε να δεις τι δρόμους έκανε. Ήτανε μια παραχώρηση του Λαπόρδα προς τον Γερακόλα διότι έτσι νόμιζε ότι τον εξυπηρετεί. Διαμόρφωση χώρου. Είχε καλή σχέση με τον πρόεδρο. Διαμόρφωση χώρου παλαιών σφαγείων 12.000 ευρώ. Είναι δυνατόν. Έτσι, στα παλιά σφαγεία, Μαρία. Εκεί γίνεται τη μονή. Με 12.000 ευρώ και με δουλειά του Δήμου μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αισθητά. Το είχαμε βάλει κι άλλη φορά. Δεν μας κάναν τίποτα. Κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής Χριστού Τύπου. Επάνω μια δεξαμενή να γίνει, να υπάρχει νερό. Γιατί τώρα το νερό ουσιαστικά είναι ό,τι έρχεται. Δεν υπάρχει και ένας αποθηκευτικός χώρος, ξέρω αν είναι δοκιμή. Αυτό είναι πολύ έξυπνο και λειτουργικό. Έτσι, 20.000. Με 20.000 λένε οι μηχανικοί, μπορείς κάλλιστα να κάνεις μια 20.000 μέτρα. Και λένε, τροποποίηση δημοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Κανονικά είναι σε όλη την Γουμένισσα, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα στον Άγιο Γεώργιο, στην γειτονιά. Επειδή κτίζουν τα παιδιά συνέχεια και επειδή έχουν και αυθαίρετα και δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν τίποτε, πρέπει κάποια στιγμή να δουν όλα αυτά και να γίνει μια τροποποίηση. Ούτως ώστε με 12.000 ευρώ γίνεται αυτό, αλλά δίνεις λύση και ανάσα σε όλο τον οικισμό. Αυτά έχω βάλει, τα οποία είναι 176.188.000 ευρώ από 76.188. Δική μου πρόταση είναι να παραβλέψουμε την οδηγία που λέει. Την οδηγία αυτή είναι ποιος τη συντάσσει, ποιος την υπογράφει, Γιάννη. Είναι ο Δήμαρχος, είναι ο Σιονίδης Κωνσταντίνου στην υπογράφει, αλλά είναι απόφαση του Δήμου. Εμείς θα τα στείλουμε όπως είναι και αυτοί οι λεβέντες... Ας χωρίς κάτι δεν έβαλες εκεί όμως το κυριότερο.
πεζοδρόμηση από κάτω, τα παλιά κινητήρια ως επάνω από τις εργατικές κατοικίες και ηλεκτροφωτισμός. Αυτό σου το έβαλες. Στον ηλεκτροφωτισμό που έχω βάλει, μπορεί να συμπεριλάβω και εκείνο. Την πεζοδρόμηση. Αυτή η πεζοδρόμηση. Πού θα υπάγεται κάπου αλλού. Την πεζοδρόμηση την έχουμε βάλει ήδη στο πενταετές, το οποίο το δώσαμε και εδώ. Εάν βάλεις πεζοδρόμηση εκεί, θα σου πάρει 50.000 ευρώ. 12. Βελτίωση οδοστρώματος από παλαιά κινητήρια έως εργατικές κατοικίες. 12.000 ευρώ. Πάρα πολλά είναι. Λοιπόν, εμείς μιλάμε, είναι δύο κομμάτια. Είναι δύο κομμάτια. Το σύνολο του έργου όμως που είναι δύο κομμάτια των 50 μέτρων. Δεν μπορεί να μην είναι τίποτα. Δεν μπορεί να μην είναι τίποτα. Ρίξανε τσιμέντα και πεζοδρόμια. Στο πενταετές. Ακούστε λίγο. Στο πενταετές τι έχουμε βάλει στο θέμα που είπε η Μαρία. Ανάπλαση, διαμόρφωση, εξόδου προς νέα κινητήρια, πεζοδρόμιο και φωτισμό, που έχουμε βάλει, έτσι. Αυτά του πενταετούς προγράμματος, κάποια θα τα παλέψουμε μέσα από την περιφέρεια, αυτά που μπορούν να γίνουν μέσα από την περιφέρεια, κάποια θα τα παλέψουμε από τον Δήμο, αλλά όπως κάνανε αυτοί τα 30 χιλιάρικα εκτός στα Κουλινέικα, εμείς θα ζητήσουμε να κάνουμε κάτι ακόμη. Ιεραρχημένα εδώ, συζητήσιμα, αλλά το ιεραρχημένα έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μπει κατά προτεραιότητα. Να η ιεράρχηση. Κατά προτεραιότητα. Γιατί εκεί έγινε πλέον ένα σχεδόν. Αφαιρετώ λίγο στους δικούς μας. Το τεχνικό πρόγραμμα έτσι όπως το διάβασα, το εγκρίνουμε. Πάλι αυτό το τελευταίο που είπαμε. Συγκεκριμένα για τις εργατικές κατοικίες, τα πεζοδρόμια, γύρω στα νέα κινητήρια και κάτι για μένα. Στο τελευταίο Δυτικά Συμβούλιο, για να μπούμε και λίγο στο κλίμα, για να μας δώσετε και τα πόντες και να έχουμε μια συνέχεια. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ που έχετε πει τα εκδίνω εμείς προσωπικά, που μιλάω και για μένα τώρα, όταν τα κάνουμε κι εμείς. Όλα τα εκδίνω. Λοιπόν, είναι πολύ καλά, ως τη θετική κατεύθυνση ανάπτυξης που μέγεσες. Εγώ τώρα λέω εδώ, αν μπορούμε να προλάβουμε να πάμε στο τεχνικό πρόγραμμα το 2015. Είναι ηλεκτροφωτισμός της εισόδου της ΓΜΕΣ από την διεύθυνση Αγίου Γεωργίου. Πώς είναι η εισόδου της ΓΜΕΣ από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από εκεί. Λίγα κονδύλια, όχι πολλά λεφτά, για να αλλάξουμε λίγο την αισθητική της ΓΜΕΣ. Με μικρές παρεμβάσεις. Ένα από παράδειγμα. Να βάλουμε 5 φωτιστικά να φωτίσουν το πατάκι. Ένα από παράδειγμα. Εγώ συζητάω ήδη με το μήνυση του Δεκοσμική. Δεν είναι προσφέρει έναν ιδιωτικό να μα δώσει λίγο τα πόρτα του, κάτι α πούμε με αποτεχνίες, κάποια ντουβάλια. Να καλύψουμε με λίγα αν μπορούμε να προσθέσουμε. Όχι, το προβλέψαμε, πρόσεξε. Το προβλέψαμε στις 20.000 βελτίωση ηλεκτροφωτισμού. Θα έχετε εσείς την δυνατότητα να πείτε, ελάτε παιδιά, θέλουμε παρέμβαση εκεί, εκεί και εκεί. Άρα είναι. Να το θεματίσουμε αυτό το πράγμα. Κλείνει. Τελικά γίνονται από τα μικρά τα συγκεκριμένα, δεν γίνονται κι άλλα. Εσύ θα μας πεις τι μπορούμε να βάλουμε, τι δεν μπορούμε να βάλουμε. Είναι η εμπειρία. Λοιπόν,